Νίκες του Ηρακλή, του Δεσσαϊκού, του Ιωνικού, ενώ η ΑΕΚ νίκησε 4-0 το Λεβαδιακό. Όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία. Καβάλο Ολυμπιακός 0-2 από χθες, από όνας Σκόντα Ξανθητρία 1, Εθνικός Ηρακλής 0-1, Δόξα Δεσσαϊκός 1-2, ΑΕΚ Λεβαδιακός 4-0, Λάρισα Ιωνικός 0-1, ΠΑΟΚ Αθηναϊκός 2-0, Πανιώνιος Όφη 1-0, Άρης Αθηναϊκός 2-0. Στη βαθμολογία, ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά, 61 βαθμούς έχει, 48 ακολουθεί η ΑΕΚ, 46 Ολυμπιακός, 42 Ηρακλής, 42 Άρης, 41 ο ΠΑΟΚ Όφη, 37 ένα παιχνίδι λιγότερο όμως, αυτό με την Καβάλα, 36 ο Απόλλωνας, η Σκόντα Ξάνθη έχει 34, 32 έχει Λάρισα, 32 έχει Πανιώνιος, 30 έχει ο Δεσσαϊκός, 26 ο Αθηναϊκός, η Δόξα και ο Εθνικός έχουν από 22, ο Ιωνικός 20 με τη μεγάλη του νίκη σήμερα, ο Λεβαδιακός 19, η Καβάλα 11 έχει και αυτή ένα παιχνίδι λιγότερο. Ας δούμε τώρα πώς διαμορφώθηκαν όλα τα αποτελέσματα στην 24η αγωνιστική, όπως τα περιγράφουν οι απεσταλμένοι του ΜΕΚΑ. 7ο λεπτό φάουλ με τον Καπεταλόπουλο. Το εγχείρισμα από κοντά τον γκολ 1-0 για τον ΠΑΟΚ από τον Λαγωνίδη στο 7ο λεπτό. Ήταν η εκτέλεση φάουλ από τον Καπεταλόπουλο, η κεφαλιά στην πλάτη της άμυνας του Παναθηναϊκού και εξ επαφής ο Λαγωνίδης πάει και το ρεκόρ του Βάντσικ. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ προηγείται 1-0 στο 7ο λεπτό. Χάβος Τουρσουνίδης, η σέντρα Αλεξίου, κεφαλιά 2-0 για τον ΠΑΟΚ στο 44ο λεπτό. Μία ακόμη κεφαλιά ανεβάζει το σκορ για τους γηπεδούχους 2-0 στην σέντρα του Τουρσουνίδη. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ Αλεξίου ευστοχή 2-0 στο 44ο λεπτό. Το τι γίνεται στη Τούμπα το βλέπετε και εσείς. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 2-0. 5ο λεπτό στη Νέα Φιλαδέλφεια, όλα έτοιμα να εκτελεστεί το φάουλ από τον Τσάρτα. Καλοτραβηγμένο το γκολ, το 1-0 για την ΑΕΚ. Στο 5ο λεπτό από το υπέροχο φάουλ του Βασίλη Τσάρτα. Καραγιάννης που καθυστέρησε για να κάνει το κοντρόλ, βγάζει μια παλιά για τον Σταματή. Σταματής το σουτ, πολύ ωραίο η μπάλα στο δοκάρι από τον Τσάρτα το σουτ. Σταματής την παλιά που γίνεται για τον Τσάρτα, ο Τσάρτας τέτα τέτ δεν μπορεί. Συνεχίζει τη φάση το σούτα τον Κωστή το 2-0. Καραγιάννη σε καταμέτωπον επίθεση για την ΑΕΚ. Κάνει την παλιά για τον Σραβάκο. Τέλειο πλασέ το 3-0 για την ΑΕΚ. Ο Καραγιάννης κατεβάζει την μπάλα για την ΑΕΚ. Πάντα ο Καραγιάννης που κάνει και τη σέντρα. Κεφαλιά από τον Σραβάκο. Δεύτερο δοκάρι για την ΑΕΚ. Αγορογιάννης. Πάντα ο Αγορογιάννης που κάνει και το σούτ 4-0. Δύο λεπτά ακόμη στο στάδιο Καρσιάκη, το 0-0 διατηρείται. Η Βαργιοβάνοβιτς την εκτέλεσε ενός φάουλ για τον Γυραιό. Η μπάλα περνάει και το 1-0 για τον Ηρακλή. Από τον Γιώργο Σκαρτάδο. Ψυχρολουσία για τον Εθνικό που υπερήχε στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Ο Σκαρτάδος δίνει, φαίνεται να δίνει την νίκη στον Ηρακλή. Σαπουτζή στο φάουλ, πλασαριστά, Μιλόγεβιτς. Πάσα το σούτ από το Σαμόλη, 1-0. Πολύ ωραίο συνδυασμό των παικτών του Άρη. 11 λεπτά αγώνα, τον γκολ από το Σαμόλη, Άρης Αθηναϊκός 1-0. Κοφίδης. Κοφίδης θα κάνει το σούτ την μπάλα κοντράρι. Λόντσαρ. Βγάλει τη σέντρα Κοφίδης 2-0. 81ο λεπτό, Άρης Αθηναϊκός 2-0 με τον γκολ αυτό του Κοφίδη και μετά από τη σέντρα του Λόντσαρ. 33 λεπτά παιχνιδιού, Μίλινκο Πάντιτς στην εκτέλεση του φάουλ. Η μπάλα πήρε ύψος, η κεφαλιά και είναι το γκολ από τον Μάντζιο. Ωραία η παλιά του, για τον Προυσανίδη από τον Μαχλά, μέσα στην περιοχή ο Προυσανίδης. Το σούτ από τον Μαχλά, η μπάλα κοντράρι. Ένα ακόμη σούτ από τον Παπαβασιλείου, η μπάλα στο δοκάρι. Βρίζας κερδίζει την κόντρα από τον Ιωάννου και ο Βρίζας μπαίνει μόνος του μέσα στην περιοχή. Τέτα τέτ ανατρέπεται από τον Ιωάννου και έχουμε πέναλτι. Βιλανάκης απέναντι από τον Μίνου και το 0-1 για την Σκόντα Ξάνθη στο 6ο λεπτό της συνάντησης. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Βελέτζα που πλασάρει και το 1-1 για τον Απόλλωνα. Το σούτ από τον Κόλλα και το 2-1 για τον Απόλλωνα. Ένα εξαιρετικό γκολ από τον Κόλλα. 82ο λεπτό πάνω στην εκτέλεση του φάουλ για τη Σκόντα Ξάνθη που χάνει 2-1 και παίζει με 9 παίχτες. Η μπάλα περνάει από όλους και ο Μίνου πάνω στη γραμμή. Ίσως και να έχει περάσει μπάλα τη γραμμή. Διαμαρτύρονται οι παίχτες της Σκόντα Ξάνθης. Κλόπας Νικολαίδης, η παλιά για τον Νικολαίδη λοιπόν. Νικολαίδης τον παρακολουθεί ο Μίτεφ. Νικολαίδης μέσα στην περιοχή κάνει το σουτ και είναι το 3-1 για τον Απόλλωνα. Μπορμπόκης. Το άνοιγμα για τον Παπαδόπουλο από κανονική θέση. Επικίνδυνο ο Παπαδόπουλος κάνει το σουτ. Την μπάλα στα δίχτυα. Να λοιπόν, η Δόξα που δεν κατάφερε να πετύχει τον γκολ. Δέχεται τώρα και το τέρμα από τον Παπαδόπουλο στο 84, Δόξα Δράμα σε Δεσσαϊκός 0-1. Ο Βασιλακάκης παίρνει φόρα, εκτελεί δυνατά και γκολ, ένα εκπληκτικό γκολ. Να λοιπόν η Δόξα ένα λεπτό μετά το τέρμα που δέχτηκε από τον Δεσσαϊκό στο 84, στο 85 ισοφαρίζει με αυτό το κεραυνό του Βασιλακάκη. Πέρασε μπάλα για τον Κουτσουρέ, ο Κουτσουρές που πλασάρει στο 86-1-2. Ο Ξανθόπουλος δεν θα κάνει τη σέντρα, θα βρει τον Σιδηρόπουλο. Ξέφυγε ο Σιδηρόπουλος από τον Κιζηρίδη, βγάζει και τη σέντρα.
Πέρασε η μπάλα για τον Γκρίμπιλα, τέτα τέτα ευκαιρία, 1-0 για τον Ιωνικό στο 62 με το 10ο φετινό γκολ του Μιχάλη Γκρίμπιλα. Πολύ σημαντική νίκη στην Καβάλα για τον Ολυμπιακό εδώ στο 43ο λεπτό. Από την παλιά του Καραταΐδη, πολύ ωραία προσπάθεια του Καλατζή, η μπάλα φτάνει στον Ίβιτς που από δύσκολη θέση θα πλασάρει το 0-1 και στο 54ο λεπτό ο Καραπιάλης θα πιάσει πολύ ωραίο σουτ, του Αργυρίου δεν θα συγκρατήσει την μπάλα, από πολύ κοντά πλασάρει ο Μπατίστα το 0-2 για τον Ολυμπιακό στο 54ο λεπτό. Στο εξωτερικό χώρο πριν από λίγο η Λίβερπουλ νίκησε με 2-0.